Για την τούρτα κόκ με γλάσο σοκολάτας χρειαζόμαστε ένα παντεσπάνι κομμένο στα δύο, ένα λίτρο φρέσκο γάλα, μία βανίλια, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 3 κρόκους από μεγάλα αυγά, 60 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 60 γραμμάρια κορνφλάουρ. Για το σιρόπι χρειαζόμαστε 100 γραμμάρια νερό και 100 γραμμάρια ζάχαρη. Για το γλάσο σοκολάτας χρειαζόμαστε 250 γραμμάρια ψιλοκομμένη σοκολάτα, 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 36% και 25 γραμμάρια βούτυρο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ψήσαμε το παντεσπάνι, μοσχοβόλησε ο τόπος με λίγα απλά υλικά, έγινε φουσκωτό, αφράτο και τέλειο. Αφού πέρασα 10 λεπτά μέσα στη φόρμα του, μετά το αναποδογύρισα με προσοχή πάνω σε μία σχάρα να κρυώσει τελείως. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, όσο κρυώνει το παντεσπάνι μου εκεί, να φτιάξουμε μία ωραία κρέμα που θα είναι η γέμιση της τούρτας, μία κρέμα βανίλια, και από πάνω θα κάνουμε ένα ωραίο γλάσο σοκολάτας. Πάμε να κάνουμε κρέμα βανίλιας. Έχω το γάλα μου εδώ και έχω μία κατσαρόλα με χοντρή βάση. Θα βάλω μέσα τη μισή ζάχαρη. Και θα ρίξω μέσα και το γάλα μου και θα κρατήσω έξω περίπου 1,5 φλιτζάνι. Βάζω τη φωτιά μου χαμηλά. Κάνω και ένα ανακάτεμα να πάει κάτω η ζάχαρη παντού, να κάνει ένα ωραίο φιλμ κάτω στην κατσαρόλα μου που θα προστατεύει το γάλα μου όσο θα ζεσταίνεται. Και πάμε τώρα να πάρω ένα μπολ και να βάλω μέσα τους κρόκους, κρόκους από αυγά, μαζί με την υπόλοιπη ζάχαρη, μαζί με τη βανίλια. Αν έχετε υγρή βανίλια, βάλτε υγρή. Αν δεν έχετε, βάλτε κάψουλα βανίλιας που έχετε όλοι στο σπίτι. Και με ένα σύρμα θα σπάσω τους κρόκους με τη ζάχαρη. Μόλις διαλυθεί η ζάχαρη μέσα στους κρόκους, δεν θέλω μίξερ, με το σύρμα χυρός. Θα ρίξω μέσα το κρύο γάλα που κράτησα και θα κοσκινήσω μέσα το αλεύρι μου με το κορνφλάουρ. Και πάμε. Το κορνφλάουρ και το αλεύρι. Ένα ανακάτεμα με το σύρμα να μπλεχτούν τα υλικά μου. Παίρνω το καυτό γάλα και σιγά σιγά το ρίχνω στα κρύα υλικά. Και τώρα όλο μαζί, ξανά στην κατσαρόλα μου και στη φωτιά ανακατεύοντας με το σύρμα, να γίνει μια λία βελούδινη παχιά κρέμα. Τη βλέπετε, δένει από την κατσαρόλα η κρέμα μου. Δεν περιμένω να την κατεβάσω και να δέσει έξω. Απλά τώρα αυτό που πέφτει έτσι, όταν παγώσει δεν θα πέφτει, θα σταθεροποιηθεί. Παίρνω λοιπόν ένα ταψάκι, θέλω μια ανοιχτή επιφάνεια, ένα πυρεξάκι, ό,τι έχετε. Βάζω μέσα ένα αντικολλητικό χαρτί ή τον τίνω με μεμβράνη, ό,τι σας είναι πιο βολικό. Αδειάζω μέσα την καυτή μου κρέμα. Λοιπόν, την απλώνω ωραία. Να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχή, αφού όμως πρώτα την προστατέψω από το να κάνει πετσούλα επάνω. Και πώς την προστατεύω, το έχουμε πει πολλές φορές. Θα πάρω ένα κομμάτι μεμβράνη και θα το βάλω επάνω να εφάπτεται. Αφού κρυώσει τελείως, θα τη βάλω μέσα στο ψυγείο μου και θα την ξαναπιάσω όταν πρόκειται να στήσω την τούρτα. Θέλεις να κάνεις την τούρτα σου αύριο ή το Σάββατο, τη φτιάχνεις την κρέμα και τη διατηρείς αφού κρυώσεις στο ψυγείο σου, ακριβώς όπως την έχω τώρα, με τη μεμβράνη. Και όταν είναι ώρα να τη χρειαστούμε, θα τη βγάλουμε από το ψυγείο, θα τη χτυπήσουμε λίγο με το σύρμα ή στο μίξερ, θα έρθει να αφρατέψει, γιατί στο ψυγείο παγώνει πολύ. Θα αφρατέψει και θα είναι έτοιμη να την αναπλώσουμε. Θα την αφήσω εγώ να κρυώσει πρώτα και μετά θα τη βάλουμε ψυγείο. Θέλω λοιπόν ψιλοκομμένη σοκολάτα και μία κατσαρόλα για να ζεστάνω κρέμα γάλακτος. Πάμε να κάνουμε ένα ωραίο γλάσο, ένα τύπου γκανάζ από πάνω που θα καλύψουμε την τούρτα. Μουσική
κρέμα γάλακτος με 36% λιπαρά και θα χρειαστώ και λίγο βούτυρο. Από την κρέμα γάλακτος θα πάρω τη μία συσκευασία που είναι 200 ml και θα πάρω και 50 ml από εδώ. Θέλω να έχει 36% λιπαρά, να είναι πλούσια, να γίνει βελούδινη και να γίνει απίστευτο το γλάσωμα από πάνω. Θέλω όμως και ένα κομματάκι βούτυρο. Θα μου κρατήσει την κρέμα σοκολάτα σλία, βελούδινη και γυαλιστερή. Θα το έχω εδώ και μόλις ρίξω την κρέμα, θα ρίξω και το βούτυρο να λιώσει. Το παντεσπάνι μπορείς να το φτιάξεις πολλές μέρες πριν το χρησιμοποιήσεις. Μπορεί να σταθεί για 3 ημέρες στο ψυγείο, αφού το καλύψεις καλά με μεμβράνη, ή στην κατάψυξή σου μέχρι 3 μήνες. Και πιστέψτε με, δεν παθαίνει τίποτα. Και μόλις η κρέμα μου έρθει σε σημείο βρασμού, θα περιχύσω τη σοκολάτα μου. Θα βάλω και ένα καπάκι από πάνω και θα το αφήσω εκεί ένα λεπτό χωρίς να το πειράξω. Κρατάω όλη τη ζέστη της κρέμας πάνω στη σοκολάτα. Και μόλις περάσει ένα λεπτάκι, ξεκινάω από το κέντρο να διαλυθεί σωστά η σοκολάτα, να λιώσει ωραία. Ένα ωραίο ανακάτεμα, έτσι. Και τώρα πάμε να βάλουμε μέσα και το βούτυρο, να λιώσει και αυτό. Θα το κάνω και μικρά κομματάκια, να λιώσει ωραία μέσα στην καυτή σοκολατένια γκανάζ. Με προσοχή θα πάρω ένα μαχαίρι και σιγά σιγά γυρίζοντας θα κόψω στη μέση, κοιτάξτε εδώ, ένα σαφρός. Όταν είναι ολόφρεσκο το παντεσπάνι μου, μπορώ και να μην βάλω σιρόπι, γιατί είναι μαλακό και αφράτο και θα πάρει την υγρασία της κρέμας. Όταν όμως έχω κάνει το παντεσπάνι μου 2 και 3 μέρες πριν ή το έχω αφήσει στην κατάψυξη για αρκετό καιρό, εκεί πρέπει να το σιροπιάσετε οπωσδήποτε. Απλά σας λέω ότι εδώ δεν είναι και υποχρεωτικό να βάλετε. Θα βάλω λίγο σιροπάκι, γιατί εμείς τα γλυκά τα θέλουμε με σιρόπι στην Ελλάδα. Απλό σιροπάκι. Ζάχαρη με νερό, να λιώσει, να βράσει 2-3 λεπτάκια, το αφήνω να κρυώσει και με ένα πινέλο να το περάσω από πάνω ραντιστά. Τώρα θέλω την κρέμα μου. Αυτή ακόμη είναι ζεστή. Εγώ έχω φτιάξει κρέμα, την έχω στο ψυγείο, να παγώνει. Θα τη χτυπήσω λίγο με το σύρμα να φρατέψει και θα τη βάλω επάνω στο παντεσπάνι. Κοιτάξτε τώρα που έχει σφίξει. Και τώρα θα την αφρατέψουμε. Θα την πάρω όπως είναι. Έτσι, ωραία, να πέσει όλη μέσα. Και με ένα σύρμα θα τη χτυπήσετε καλά, έτσι. Πάμε να πάρουμε ένα κουτάλι. Θα αφήσω την κρέμα μου κουταλιά-κουταλιά επάνω στο παντεσπάνι. Θα την απλώσουμε έτσι ωραία. Και πάμε να καλύψουμε με το σιροπιασμένο παντεσπάνι. Πάμε να περιχύσουμε τι ωραία. Σταματάω εδώ. Να τη φτιάξετε όλοι. Περιμένω εντυπώσεις. Θέλω να νιώσετε ό,τι νιώθω και εγώ όταν τρώω αυτή τη φανταστική τουρτακόκ.